Ταυτότητες. Ήρθε η ώρα σου που λέμε. Τι θα μου, τι θα μου δείξεις. Θα σου δείξω όχι, εγώ, ο κύριος Καλιακμάνης θα δείξει αυτά. Καλημέρα, καλημέρα κύριε Καλιακμάνη. Μια καλημέρα και στον κύριο Μόσχονη, καθηγητής εκκλησιαστικής ιστορίας στο ΕΚΠΑ. Θα τον δούμε σε πολύ λίγο. Να πω μόνο ότι από αυτά που μάθαμε. Μάλιστα. Για τις ταυτότητες, να πούμε λίγο το τι πρόκειται να γίνει από εδώ και πέρα. Μάλιστα. Οι ταυτότητες θα είναι άκυρες, αυτές που βγαίνουν τώρα δηλαδή, οι ενδιάμεσες, να το πω έτσι, πριν τους νέου τύπου, από τον Αύγουστο του 2026 θα θεωρούνται άκυρες. Αυτό πάει να ισχύει. Το είπε ο κύριος Οικονόμου. Θα πρέπει μέχρι το 2026 όλοι να αλλάξουν τις ταυτότητες. Γιατί πρέπει να αλλάξουν τις ταυτότητες, γιατί θα πρέπει να εναρμονιστούμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Διεθνή Οργανισμό Πολιτικής Αεροπορίας, που λέει ότι η ταυτότητα ελληνική, αυτή που χρησιμοποιούμε μέχρι τώρα, που ισχύει από το 1959, δεν έχει μέτρα ασφαλείας. Δεν είναι αξιόπιστο έγγραφο. Το κρατούμε. Συγγνώμη, Γιάννη, που σε διακόπτω. Αυτό να το τονίσουμε, ότι δεν την έπιασε τρέλα την ελληνική κυβέρνηση ξαφνικά να βγάλει νέες ταυτότητες. Πρέπει να εναρμονιστούμε με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα σας πω ότι εμείς οι αστυνομικοί πριν 13 χρόνια είχαμε ταυτότητες όπως έχουν οι πολίτες. Δηλαδή, ένα χαρτί που είχε πάνω μια φωτογραφία και μια ζελατίνη. Αυτό το έγγραφο λοιπόν δεν το αναγνώριζε η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι χώρες Σέγγεν ως ταξιδιωτικό έγγραφο. Βγήκε λοιπόν απόφαση και ΦΕΚ τότε να αλλάξουν οι αστυνομικοί, οι λιμενικοί, οι στρατιωτικοί και οι πυροσβέστες και να πάρουν καινούρια ταυτότητα που έχει μέτρα ασφαλείας. Είναι αυτή εδώ. Περίπου έτσι θα είναι και η ταυτότητα που θα πάρουν τώρα οι πολίτες. Αυτή έχει τσιπάκι όμως. Δεν έχει τσιπάκι. Έχει όμως ζώνη μηχανικής ανάγνωσης, που δεν είχε πριν. Αυτή, συγγνώμη, ταυτότητα. Μας δείχνετε τώρα τι στοιχεία έχει επάνω. Έχει. Τι στοιχεία έχει. Όνομα, επώνυμο, πατρόνυμο, σε εμάς έχει και το βαθμό. Έχει ομάδα αίματος, έχει τόπος γέννησης, έχει τόπο γέννησης. Αλλά θρήσκευμα έχει. Όχι, δεν έχει. Δεν έχει. Δεν έχει, όχι. Όχι, απλά το λέω γιατί παλαιότερα είχαμε ζήσει διάφορα πράγματα εδώ και το παράλογο, με την αναγραφή του θρησκεύματος. Ακούστε, εδώ και το παράλογο με το θρήσκευμα. Δηλαδή, παλιά κάποιοι λέγανε ότι βγάζουν από τις ταυτότητες το θρήσκευμα και είχαν κάνει συλλαλητήρια. Ενώ τώρα κάνουν συλλαλητήρια γιατί στις καινούριες ταυτότητες εννοείται μπαίνουν κάποια στοιχεία παραπάνω. Δηλαδή, μπαίνει η ομάδα αίματος. Ναι. Δηλαδή, αν το βάλεις σαν συλλογισμό, είναι εντελώς παράλογο. Μάλιστα. Εγώ είμαι χριστιανός Ορθόδοξος και είμαι περήφανος που είμαι χριστιανός Ορθόδοξος. Γιατί δεν πρέπει να το ξέρουν όλοι. Ναι. Δηλαδή, αν το πάρω κι εγώ ως συνωμοσία, αν ξέρουν ότι είμαι χριστιανός Ορθόδοξος, μπορεί κάποιοι στο μέλλον να μου δημιουργήσουν πρόβλημα. Αν το πάρω συνωμοσιακά. Κοιτάξτε, δηλαδή είναι εντελώς παράλογο όλο αυτό. Αν καθίσουμε να κάνουμε συλλογισμό. Για να βάλουμε στην κουβέντα και τον κύριο Μόσχο. Και εμείς χριστιανοί Ορθόδοξοι. Έτσι. Και είμαι περήφανος που είμαι χριστιανός Ορθόδοξος. Οι άνθρωποι που λένε όλα αυτά τα πράγματα για το χάραγμα, για το. Δεν ντρέπομαι ότι είμαι χριστιανός Ορθόδοξος. Γιατί να ντρέπεσαι. Αλλά αν το πάρω σαν συνωμοσία. Αν σκεφτώ θεωρίες συνωμοσίας, μπορεί κάποιοι στο μέλλον να πούνε για να δούμε ποιοι είναι χριστιανοί Ορθόδοξοι, να τους δημιουργήσουμε πρόβλημα. Δηλαδή, σαν συλλογισμός. Απλά ήθελα απλά για να το κλείσουμε αυτό το κεφάλαιο το εισαγωγικό, ότι από 25 Σεπτεμβρίου θα ξεκινήσει η διαδικασία έκδοσης του νέου τύπου ταυτότητας. Που θα είναι περίπου σαν τις αστυνομικές. Θα είναι περίπου σαν αυτή. Και μάλλον θα γίνει και με διαδικασία όπως κλείναμε τα ραντεβού με τα εμβόλια που μπαίνουν στην πλατφόρμα του Gov.gr. Θα γίνεται με κάποια διαδικασία ραντεβού. Μην μπλέγεις τις ταυτότητες με τα εμβόλια, θα έχουμε άλλα. Γιατί αφού συνέχεια είναι του θέματος. Λοιπόν, τέλος πάντων, πάντως το θέμα δεν είναι αν είσαι χριστιανός ή όχι. Το θέμα είναι ότι ακούγονται ακραίες φωνές στο διαδίκτυο. Έχει δημιουργηθεί ένα μεγάλο ρεύμα κατά των νέων ταυτοτήτων και μάλιστα ετοιμάζονται και δύο συλλαλητήρια σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη για αυτό το θέμα. Έχουμε αλλιεύσει δύο βίντεο για να βάλουμε στην κουβέντα μας και τον κύριο Μόσχο. Να δούμε πρώτα το ένα. Είναι ο μοναχός Φώτιος. Κανένα συμβιβασμός, κανείς να μην εκδώσει ηλεκτρονική ψηφιακή ταυτότητα. Χάραγμα 666. Πάμε να τον ακούσουμε και να μας πει ο θεολόγος μας τι ακριβώς συμβαίνει. Έτσι λοιπόν, παραμένουμε σταθεροί στη θέση μας, αρνούμαστε τις ψηφιακές ταυτότητες, δεν έχει ευλογία κανείς να βγάλει ψηφιακή ταυτότητα. Όποιος τη βγάλει θα πληρώσει και το τίμημα. Και το τίμημα δεν θα το πληρώσει μόνο σε αυτή τη ζωή, θα το πληρώσει και στη μέλουσα ζωή. Ο καθένας σας πάρει την ευθύνη πάνω του. Να έχετε όλη την ευχή του Κυρίου, καλή δύναμη και καλόν αγώνα. Την ευχή του Κυρίου. Κύριε Μόσχο, καλημέρα. Καλημέρα σας.
Είστε καλά. Είμαστε καλά, αλλά ναι. Με αυτά που ακούμε βέβαια προβληματιζόμαστε, έτσι. Αλλά προβληματιζόμαστε όλοι. Κοιτάξτε, το ζήτημα του χαράγματος και του θηρίου και του 666 δεν είναι καινούριο βέβαια. Είναι τουλάχιστον 3-4 δεκαετίες. Μπορώ να πω από τη δεκαετία του 70, ας πούμε, έχει έρθει και έχει έρθει κυρίως από την Αμερική. Υπήρχε ένας συγγραφέας που το μετέφερε και μετά ήρθε, ας πούμε, και στο αυτό το χώρο. Και τροφοδοτείται τώρα βέβαια από το γενικότερο, όπως πολύ ωραία το περιγράψατε, κλίμα της, ας πούμε, της καχυποψίας, της δυσκολίας που υπάρχει κτλ. Η αναφορά, καταρχήν, να ξεκινήσουμε με το ζήτημα της αποκάλυψης, γιατί αυτό χρησιμοποιείται πάρα πολύ σαν επιχείρημα. Τι γίνεται με το χάραγμα, με τον αριθμό 666 και τα λοιπά. Ναι. Είναι μία παρερμηνία σαφής, γιατί η Αποκάλυψη, η οποία καταρχήν είναι ένα βιβλίο που γράφτηκε υπό συγκεκριμένες ιστορικές συνθήκες για συγκεκριμένο σκοπό και όχι αυτό που τη χρησιμοποιούμε τώρα. Δηλαδή με δύο κουβέντες φτιάχτηκε προς το τέλος του πρώτου αιώνα για να εξηγήσει στους χριστιανούς γιατί αργεί το τέλος του κόσμου, που εκείνοι το περίμεναν νωρίτερα, και να τους πει ότι θα περάσουν διάφορα. Εξού και όλα αυτά τις άλπιγγες και όλα αυτά τα οποία λέει μέσα, θα περάσουμε πολλά ακόμη. Γιατί? Για να δοθούν στους ανθρώπους η ευκαιρία να μετανοήσουν. Είναι δηλαδή ένα πιο πολύ παρηγορητικό κείμενο και εξηγητικό παρά. Εν πάση περιπτώσει, τι λέει τώρα? Ότι πρώτα θα έρθει, λέει, το θηρίο και μετά το χάραγμα. Έτσι δεν λέει? Ακριβώς. Λοιπόν, σε αυτή τη διαδικασία μέσα όμως υπάρχει μια ροή των πραγμάτων και ένας κώδικας. Όταν μας λέει ότι θα εμφανιστεί το θηρίο, θα κάνει, θα δείξει κλπ. Έτσι, με τη γλώσσα αυτή την οποία χρησιμοποιεί. Και μετά λέει ότι θα ζητήσει από τους πιστούς του να βάλουν το χάραγμα αυτό, που χωρίς αυτό δεν θα μπορεί κανείς να αγοράζει και να πουλάει, που είναι και το πιο... Λεπτομέρειες, κύριε Μόσχο, λεπτομέρειες. Εδώ το κάνουν ανάποδα οι συγκεκριμένοι. Τώρα τι άνθρωποι... Να ρωτήσω εγώ κάτι. Χριστιανοί Ορθόδοξοι είμαστε όλοι μας εδώ. Οι συγκεκριμένοι άνθρωποι, τι άνθρωποι είναι, περί τίνος πρόκειται και γιατί εκφράζουν αυτές τις απόψεις χωρίς στην πραγματικότητα να έχουν γνώση για το θέμα, έτσι? Καταρχήν έχουν βήμα και το κάνουν και καλώς το διαδίκτυο. Έχουν το βήμα. Ναι, φυσικά. Ναι. Εκεί ο καθένας μπορεί να λέει ελεύθερα ό,τι θέλει. Το θέμα δεν είναι τι λέει ο καθένας. Το θέμα είναι ότι υπάρχει κόσμος που ακολουθεί. Ακριβώς. Και πιστεύει, ναι, και κάποιοι, προβληματίζεται. Κάποιοι, και παρασύρεται. Δηλητηριάζουν τις σκέψεις των ανθρώπων αυτών, ίσως γιατί έχουν λόγο να το κάνουν. Ίσως γιατί από εκεί βρίσκουν, αλλιεύουν ψηφοφόρους, πιστούρους. Πελάτες. Έτσι, πελάτες, τα πάντα. Αυτό νομίζω και εγώ ότι είναι ένα βασικό πρόβλημα που αφορά. Εμείς οφείλουμε να εξηγήσουμε στον κόσμο αυτό. Δεν τον κάψουμε στην πειρά. Θα πρέπει να τους εξηγήσουμε ότι η ταυτότητα, αυτοί που θα πάρουν πλέον στα χέρια τους από το Σεπτέμβριο, είναι γιατί θα πρέπει να ταυτοποιούνται κάποια στοιχεία με ακρίβεια και με ασφάλεια. Οι ευρωπαϊκές χώρες, χώρες Σέγγεν, δεν δέχονται την ελληνική ταυτότητα πλέον. Βλέπετε ότι εμείς που είμαστε, εγώ που είμαι στο αεροδρόμιο, που είμαι σε ασφάλεια του αεροδρομίου, καθημερινά επικοινωνούν μαζί μας αστυνομικοί άλλων χωρών από αεροδρόμια. Κοιτάξτε, και προσπαθούν να δουν αν η ταυτότητα, αυτό το έγγραφο που είναι το αναχρονιστικό, ένα χαρτί και μια φωτογραφία και μια ζελατίνη, αν είναι γνήσια ή όχι. Κοιτάξτε, συγγνώμη που παρεμβαίνω. Να εξηγήσουμε το εξής. Μην επικεντρωνόμαστε στο τι είναι η ταυτότητα. Αν δεν ήταν αυτή η ταυτότητα, μπορεί να ήταν κάποια άλλη. Σωστό. Καταλάβατε. Έτσι. Δηλαδή, δεν είναι εκεί το ζήτημα. Και μόνο σας το είπατε, ότι οι ίδιοι άνθρωποι που φωνάζαν γιατί δεν αναγράφεται το θρήσκευμα στην ταυτότητα, τώρα φωνάζουν γιατί αναγράφεται. Είναι δηλαδή μια ενδιάθετη κριτική και δυσπιστία σε οτιδήποτε έτσι λειτουργεί σε ένα επίπεδο, ας πούμε, εξουσίας ή αυτά. Αυτοί οι άνθρωποι πώς έρχονται στο προσκήνιο? Καταρχήν, κατά τη γνώμη μου, υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα και στον χώρο που λειτουργεί η Εκκλησία. Για παράδειγμα, υπάρχει ένα πολύ ωραίο βιβλίο του ενός κοιμηθέντος τώρα επισκόπου Πρεβέζης, ενός αγίου ανθρώπου τις μέρες μας, του Μελέτιου Καλαμαρά, ο οποίος είχε γράψει το 97 το χάραγμα του Αντιχρίστου. Και στην Ορθόδοξη παράδοση. Και είχε εξηγήσει ότι οι χριστιανοί καταρχήν έχουν το δικό τους, ας πούμε, τη δική τους σφραγίδα, που είναι το βάπτισμα. Και τελειώνει αυτό. Δηλαδή είναι το βάπτισμα στον Ιησού Χριστό. Γιατί πρέπει να καλλιεργείται αυτή όλη η φοβία που είδαμε πριν στο βίντεο? Κύριε καθηγητά, προσέξτε και τα λοιπά. Εγώ νομίζω ένα είναι το πρόβλημα. Τέλος πάντων, πείτε. Τον πατέρα Αρσένιο τον γνωρίζετε εσείς? Προσωπικά ξέρω τις προσπάθειές του εκεί, το περιοδικό του και τα λοιπά. Και να δούμε λίγο τι έχει πει, για να τα σχολιάσουμε αν θέλετε. Θες. Αυτά τα έχει πει πριν από 30
6 χρόνια ακριβώς ο Άγιος Παΐσιος το 87 που έγραψε με το ίδιο του το χέρι εκείνο το, τα σημεία των καιρών. Πολλοί λέει πνευματικοί φασκιώνουν τα πνευματικά τους παιδιά και τους λένε δεν είναι τίποτα, λέει, δεν είναι τίποτα άμα έχουμε μέσα τον Χριστό μας και άμα κάνουμε πάνω λέει στο άμνη ταυτότητα λέει έχει και 666 τότε κυρίως εκεί περιστρεφόταν το θέμα. Τώρα λένε δεν θα έχει, δεν θα έχει και ποιος μου εγγυάται ότι δεν θα έχει. Εσείς με το επανεγράψιμο τσιπάκι RFID μπορείτε να πάσετε στιγμή να βάλετε ό,τι θέλετε και πού θα ξέρω εγώ. Λοιπόν, είναι μεγάλο θέμα αυτό, τα έλεγα και την άλλη φορά. Πώς μπορώ δηλαδή εγώ να βάλω υπογραφή, να πάρω ένα έγγραφο, ταυτότητα και να μην ξέρω τι περιέχει. Λοιπόν, ναι, και το άλλο θέμα είναι ο Άγιος Παΐσιος. Νομίζω ότι το ΦΕΚ, λένε όμως, για τον Άγιο Παΐσιο. Το ΦΕΚ προβλέπει τι περιέχει. Λέει ότι, το ΦΕΚ λέει ότι τα βιομετρικά χαρακτηριστικά που περιέχονται στην ηλεκτρονική ανάγνωση, το τσιπάκι τέλος πάντων, θα είναι η φωτογραφία, θα είναι το αποτύπωμα, θα είναι το ύψος και προαιρετικά θα είναι το, η ομάδα αίματος η οποία θα αναγράφεται όμως στο, νομίζω στο οπίστιο φύλλο της ταυτότητας έτσι αλλιώς. Που αυτό σε έναν τροχείο μπορεί και να σώσει ζωές. Βέβαια, οι αστυνομικοί το έχουν στις στολές τους. Ναι, περισσότεροι. Ναι. Έχεις να δούμε τι, είναι... τι έχουν οι νέες ταυτότητες. Να δούμε να τις δούμε λίγο. Γιατί κάνουμε, μιλάμε για νέες ταυτότητες, να δούμε λίγο και πώς θα είναι αυτή η μορφή. Μας έδειξε ο κ. Καλιακμάνης περίπου πώς θα είναι. Και τα στοιχεία τα οποία. Να, αυτή είναι και η μπροστινή όψη και η οπίστια όψη της νέας μορφής ταυτοτήτων. Σωστά. Αυτό είναι που προβλέπετε και στο ΦΕΚ, έτσι ουσιαστικά. Ναι, ναι, αυτή είναι, τη μορφή θα το είναι. Το ΦΕΚ ακριβώς είναι αυτό. Στο αριστερό μέρος η φωτογραφία, τα στοιχεία, τα βασικά στοιχεία που έχουμε πει. Ναι. Από κάτω έχει τη ζώνη μηχανικής ανάγνωσης που υπάρχει και και ηλεκτρονική υπογραφή δεν θα υπάρχει. Ναι, και ηλεκτρονική υπογραφή. Τις φωτογραφίες θα τις βγάζουν, θα βγαίνουν στα τμήματα ηλεκτρονικά από τους αστυνομικούς. Εδώ είναι ένα θέμα. Ή στα τμήματα ή στα φωτογραφία. Οι φωτογράφοι αντιτίθενται σε αυτό, αλλά δεν είναι απόφαση των αστυνομικών αυτό, να ξέρετε. Αυτό είναι απόφαση της πολιτείας, να το ξεκαθαρίσουμε. Ναι. Γιατί μην μπαίνει η αστυνομία παντού μπροστά σε αυτό. Θα πρέπει να μπαίνουν φωτογραφίες. Και για ποιο λόγο γίνεται. Θα μπορεί κάποιος να έχει μια ουλή. Η ουλή ή μια ελιά. Είναι χαρακτηριστικό. Χαρακτηριστικότητα αυτοπροσωπίας. Δηλαδή, εγώ που είμαι αστυνομικός στο αεροδρόμιο, όταν θα πρέπει να δω αν έχω μπροστά μου τον πραγματικό κάτοχο της ταυτότητας που, που έχει αυτός, θα δω την ουλή, θα δω την ελιά. Αν πάει κάποιος σε ένα φωτογραφείο και πάει μακιγιαρισμένος για να βγει όμορφος και δεν υπάρχει αυτή η ουλή ή αυτή η ελιά, ο αστυνομικός, ο Έλληνας αστυνομικός, ο Γάλλος αστυνομικός, ο Ιταλός, ο Αμερικάνος αστυνομικός δεν μπορεί να κάνει ταυτοπροσωπία. Ναι, τώρα αυτό είναι ένα είναι σαν που... να έχει άλλο άτομο πάλι μπροστά. Και σε αυτό έχουμε αντιδράσεις. Υπάρχει και σε αυτό ζήτημα. Ζήτημα. Γιατί βλέπαμε, εγώ να σας πω, στο αεροδρόμιο ήρθε κάποιος, ένας πολύ γνωστός τραγουδιστής, δεν θα πω ποιος, είναι και φίλος. Έλληνας. Έλληνας, ο οποίος στο διαβατήριο, ενώ του έλειπαν μαλλιά στην πραγματικότητα, στο διαβατήριο είχε πολλά μαλλιά μπροστά. Και μου λέει, ήρθε να μου πει, θα ταξιδέψω για Αμερική, γιατί είχε ένα συμβόλαιο για να πάει Αμερική να τραγουδήσει, θα έχω πρόβλημα και μου ζητάω τη φωτογραφία. Του λέω, ποιος την έβγαλε αυτή τη φωτογραφία, μου λέει ο φωτογράφος. Και πώς τη έτσι, πήγα να γελάσω από μέσα μου, αλλά κρατήθηκα. Του λέω, αυτή η φωτογραφία δείχνει ότι έχεις προσθέσει πολλά μαλλιά. Θα πρέπει καλύτερα να πας να βγάλεις μια άλλη ταυτότητα, γιατί ο Αμερικάνος αστυνομικός, όπως ήταν στην πραγματικότητα, ο Αμερικάνος αστυνομικός μπορεί εδώ να στη βγάλανε, γιατί έστειλε στα χαρτιά. Πήγε σε ένα τμήμα, έστειλε στα χαρτιά, στα διαβατήρια επάνω, δεν σε είχαν μπροστά. Ο Αμερικάνος ο αστυνομικός θα δει ότι το διαβατήριο έχει εκδοθεί πριν λίγο καιρό, δεν έχει μαλλιά, ενώ εδώ στη φωτογραφία έχει. Θα το πει όσο μεγαλώνω, για να αποφύγουμε τέτοια πράγματα. Μικραίνω ηλικιακά. Μπέντζαμιν Μπάτον, πώς το λέγανε. Αυτά τα έχουμε συνεχώς σαν πρόβλημα. Μάλιστα. Ή έρχεται ο άλλος πάμε... και βλέπει τη φωτογραφία να που έχει. Και... Είναι μακιγιαρισμένος, έχει κάνει ρετούς και φαίνεται. Ότι ενώ το διαβατήριο το έβγαλε πριν ένα μήνα, η ταυτότητα είναι 25 χρόνια νεότερα. Αυτά κάνετε, αυτά κάνετε. Αυτά δηλαδή, πόσο πρέπει να τα εξηγήσουμε για να καταλάβει ο κόσμος ότι όλη αυτή η διαδικασία γίνεται, γιατί είναι επιταγή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Διεθνής και του Διεθνούς Οργανισμού της Πολιτικής Αεροπορίας. Δύο κουβέντες θέλω να πω. Η μία είναι για τον πατέρα Παΐσιο, τον Άγιο Παΐσιο, ο οποίος κυρίως η επικοινωνία του ήταν προφορική και σε ένα κώδικα στον οποίο οι άνθρωποι μπορούσαν να τον καταλάβουν. Οπότε πολλά πράγματα που έλεγε ή μετά το να τα παίρνουμε και να τα κάνουμε ας πούμε χρησμούς
η στοιχεία δεν είναι μεθοδολογικά ορθό. Δηλαδή ο άνθρωπος με άλλο πνεύμα, σε άλλη συνάφεια έλεγε πολλά πράγματα. Και αυτό δεν σημαίνει επίσης ότι ήταν και αλάθητος. Η ερμηνεία τους είναι επικίνδυνη, λέτε, έτσι. Ακριβώς. Ο Πάτερ Παΐσιος. Και, ναι, και το δεύτερο που θέλω να πω, ναι. Εγώ τον έχω προσωπικά, έχω μιλήσει και ξέρω, δεν μπορώ να καταλάβω, ας πούμε, σε ποια συνάφεια μερικά πράγματα έχουν ελεγχθεί. Δεν και είναι το δεύτερο. Έτσι, το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι αν οι χριστιανοί πραγματικά φοβούνται νομίμως και λογικά για το τι είδους παραβιάσεις, ας πούμε, ατομικών δικαιωμάτων σε πολλά επίπεδα, όχι μόνο σε ηλεκτρονικό, ότι μπορούν να γίνουν, θα πρέπει να στρατευθούν πολιτικά και κοινωνικά για μια καλύτερη κοινωνία, με περισσότερη δημοκρατία, με περισσότερη διαφάνεια, έτσι, και όχι αντιθέτως να φεύγουν από τον κοινό χώρο που ζούμε με τους υπόλοιπους ανθρώπους και να φτιάχνουν ένα δικό τους κόσμο, τον οποίο επικρατεί ένας αποκαλυπτικός πανηγός. Ας μείνουμε σε αυτά, αυτό είναι λάθος και αντιβαγγελικό. Άλλα... Ήθελα να πω πάνω σε αυτό με τον Πάτερ Παΐσιο. Να πούμε ότι υπάρχουν ομολογίες ότι κάποιοι που πήγαιναν στον Πάτερ Παΐσιο και του λέγανε νιώθουμε ότι μας παρακολουθούν, υπάρχει το 600, τους έλεγε πολλές φορές, υπάρχουν ομολογίες γι' αυτό, ότι υπάρχει ένας καλός ψυχίατρος στη Θεσσαλονίκη. Να πάρω. Ναι. Το έλεγε ο Πάτερ Παΐσιος, ο οποίος ήταν Άγιος. Καλημέρα μας και στους δύο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας.